Εισαγγελική παρέμβαση είχαμε μετά το περιστατικό στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, όπου αποκολλήθηκε προχθές ένα τεράστιο κομμάτι σοβά από την οροφή και έπεσε πάνω στην έδρα και στα πρώτα θρανία τμήματος της 6ης τάξης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Το συμβάν προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, που ζήτησε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Ο πτεσματοδίκης που ανέλαβε την προκαταρτική εξέταση θα λάβει καταθέσεις από τους διευθυντές των συστεγαζόμενων 18ου και 29ου Δημοτικών Σχολείων, από τον Σύλλογο Γονέων και από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα, διότι κάποια σχόλια που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς δεν το είδανε οι εκπαιδευτικοί, ήταν ένα σημείο μη εμφανές και όπως αποφάνθηκαν και οι τεχνικοί της τεχνικής υπηρεσίας, ήταν θέμα κακής ποιότητας υλικών και όχι υγρασία. Άρα δεν φάνηκε κάτι που να μας κινήσει την περιέργεια ώστε να το επισημάνουμε. Το βασικό κτίριο του 18ου Δημοτικού Σχολείου κατασκευάστηκε το 1957, δηλαδή αμέσως μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν την πόλη του Βόλου. 20 χρόνια αργότερα, το 1977, προστίθεται ένα ακόμη κτίριο, στο οποίο στεγάστηκε στη συνέχεια το 21ο Δημοτικό Σχολείο. Και τα δύο σχολεία από αύριο κλείνουν, καθώς τα συνεργεία του Δήμου Βόλου θα μπουν για να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να παραδώσουν συνολικά το διδακτήριο μετά το Πάσχα. Τόσο οι μαθητές του 18ου και του 29ου από αύριο θα κάνουν μαθήματα μέσω WebEx. Το σχολικό συγκρότημα κλείνει από αύριο και την Παρασκευή. Επομένως, τα παιδιά του 18ου, του 29ου και το ένα τμήμα του νηπιαγωγείου του 32ου που στεγάζεται στην Παλαιά Πτέρυγα θα είναι κλειστά, δεν θα έρθουν τα παιδιά εδώ και θα κάνουν WebEx. Μετά το Πάσχα δηλαδή θα επιστρέψουν οι μαθητές. Πιστεύουμε ότι μετά το Πάσχα θα είναι έτοιμο το σχολικό διδακτήριο να δεχθεί τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τα μαθήματα στο 18ο έγιναν σήμερα διαζώσεις μόνο στις τάξεις του Ισογείου. Οι υπόλοιποι μαθητές έκαναν μάθημα μέσω τηλεκπαίδευσης. Η αρχική απόφαση του Δήμου Βόλου να κλείσουν οι τάξεις στον πρώτο όροφο ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης άλλαξε σήμερα για αντικειμενικούς λόγους. Η πρώτη απόφαση, αν και εμείς διαφωνούσαμε, του Δημάρχου ήταν να κλείσει μόνο ο επάνος όροφος και να λειτουργήσει ο κάτω όροφος με τις δύο πρώτες, τις δύο δευτέρες και το ένα τμήμα του 32ου νηπιαγωγείου. Όμως δεν θα μπορούσαν να μπουν μέσα τα συνεργεία για να δουλέψουν. Τα συνεργεία θα μπουν μετά τις 4. Φαίνεται ότι ο χρόνος όμως δεν είναι αρκετός, οπότε βγήκε νέα απόφαση σήμερα του Δημάρχου. Το περιστατικό στο 18ο Δημοτικό Σχολείο επαναφέρει στο προσκήνιο με επιτακτικό τρόπο το πρόβλημα με τη σχολική στέγη στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Μαγνησίας. Θα πρέπει να ελεγχθούν μάλλον η ασφάλεια όλων των σχολικών μονάδων, είτε με αντισεισμικούς ελέγχους, είτε με πιστοποιητικά πυρασφάλειας, έτσι ώστε να είναι ασφαλείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Κάθε χρόνο θα πρέπει να ελέγχονται οι σχολικές μονάδες. Δυστυχώς όμως, η συντήρηση ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους Δήμους και τις περισσότερες φορές είτε από αδυναμία πόρων, είτε από ανθρώπινο δυναμικό, είτε από έλλειψη τεχνογνωσίας δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες οι οποίες χρειάζονται. Να υλοποιηθεί ένα συνολικό πρόγραμμα για την κατασκευή νέων σχολικών υποδομών ζήτησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Μαγνησίας. Χρειάζεται να ξαναδούμε όλο το πλαίσιο από την αρχή, έτσι ώστε αν υπάρχουν δομικές αδυναμίες που κατά την άποψή μας υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρξει ένας εθνικός σχεδιασμός όπου να χτίσουμε καινούργια σχολεία με προδιαγραφές που να μπορούν να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του αύριο και ταυτόχρονα πάνω απ' όλα να εξασφαλίζουμε ή αν θέλετε να διασφαλίζουμε όλοι μας την ασφάλεια μικρών μαθητών και εργαζόμενων εκπαιδευτικών στους συγκεκριμένους χώρους.